Αγαπητοί τηλεθεατές, γεια σας. Δεν σας κρύβω ότι αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα όταν μπορώ να συμβάλλω το καλύτερο δυνατόν στην ενημέρωσή σας γύρω από πάσης φύσεως θέματα. Πολύ περισσότερο τώρα που είναι μια πολιτική διαδικασία γύρω από τα θέματα των εκλογών, γύρω από τα θέματα των υποψηφίων, κομμάτων και στελεχών. Και έτσι λοιπόν εδώ στις επάρξεις της δικές μας που μας έχετε μάθει πλέον, προσπαθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο να σας δίνουμε τη δυνατότητα να ακούστε, να δείτε και να ακούστε όλες τις απόψεις και προγραμματικές δηλώσεις όσο μπορούμε περισσότερο από τους εκπροσώπους ή από ανθρώπους οι οποίοι μετέχουν στην εκλογική διαδικασία. Έτσι λοιπόν σήμερα ένας πολύ καλός λάκων, παλιός φίλος και αγωνιστής στον χώρο του, τον κομματικό και αγωνιστή της ζωής βεβαίως, τον γνωστό σε όλους μας τον κύριο Δήμο Λεβεντάκη, τον οποίο παρακάλεσα να έχουμε εδώ κοντά μας σήμερα για να μπορέσουμε να πούμε δύο λόγια παραπάνω, μήπως μάθουν κάτι που δεν το είχαν προσέξει οι τηλεθεατές μας. Γιατί νομίζω ότι τώρα ο κόσμος πλέον έχει πολλαπλή δυνατότητα ενημέρωσης. Αλλά εμείς σε τοπικό επίπεδο, επειδή μιλάμε την ίδια γλώσσα με τους τηλεθεατές μας, μπορούμε να καταλάβουμε λίγο περισσότερο το τι ζητάνε να μάθουν. Ευχαριστώ, Δήμο, που ήρθες. Κύριε Φελούρη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μας δίνει την ευκαιρία, όπως προείπατε, να ακουστούν οι απόψεις και οι θέσεις του ΚΚΕ και φυσικά από εκεί και πέρα είναι στη διακριτική ευκαιρία του καθενός. Ή της καθεμιάς. Και της καθεμιάς, για να μην τις αδικήσουμε. Στις 17 του μήνα να κάνει την δική της επιλογή, που σίγουρα θα έχει και την ευθύνη της δικής του ψήφου ο καθένας και η καθεμιά. Ακριβώς. Είχαμε τις προηγούμενες εκλογές στις 6 Μάη, η οποία εκλογική αναμέτρηση έδειξε ότι πάμε σε μια αλλαγή πολιτικού σκηνικού. Καταδικάστηκαν τα δύο μεγάλα κόμματα που επί 40 χρόνια εναλλάσσονταν στην εξουσία και πολύ καλά έκανε ο κόσμος και τους καταδίκασε, και εμείς κάνουμε έκκληση ακόμη να καταδικαστούν και σε αυτές τις εκλογές, γιατί έχουν την κύρια ευθύνη. Και όταν λέμε εσείς, είσαστε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Εγώ εκπροσωπώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ελλάδας, εδώ. Εδώ στη Λακωνία. Είμαι μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής. Χρόνια πολεμιστής στις επάρξεις του κόμματος. Προσπαθώ το δυνατό εγώ. Υπάρχουν σύντροφοί μου οι οποίοι κάνουν πολύ περισσότερα από εμένα. Έτσι. Και είναι και στην αφάνεια. Είπα λοιπόν ότι στις 6 Μάη καταδικάστηκαν τα δύο μεγάλα κόμματα και πολλοί έκαναν και κάνω εγώ προσωπικά έκκληση στους Λάκωνες Φουφούρ να τους καταδικάσουν και σε αυτές τις εκλογές. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να καταδικαστούν, δεν φτάνει το ότι καταδικάστηκε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, πρέπει να καταδικαστούν και οι πολιτικές που υπηρέτησαν, και φαίνεται ότι κάποια άλλα κόμματα που από διάσπαση των δύο μεγάλων κομμάτων έγιναν στην πορεία και κατέβηκαν σε εκλογές και διεκδίκησαν και πήραν ένα ικανό ποσοστό του εκλογικού σώματος, προσπαθούν τώρα από την άλλη πόρτα να βάλουν την ίδια πολιτική. Δηλαδή, για να καταλήξω, πρέπει ο κόσμος να καταδικάσει και τις πολιτικές των δύο μεγάλων κομμάτων και αυτών που γεννήθηκαν πριν τις τελευταίες εκλογές και είχαμε κάθοδο. Κύριε Λεβεντάκη, εγώ θα σας θέσω ένα γενικότερο ερώτημα που τίθεται από τον Κοσμάκη που μας παρακολουθεί. Γιατί εμείς είμαστε ο Κοσμάκης. Δεν είμαστε ο κόσμος των υψηλών. Σίγουρα εργαζόμενοι. Εργαζόμενοι είμαστε όλοι. Πιστεύετε ότι μπορεί να διαφεντευτεί το κράτος
η δομή του κράτους, έτσι ούτως ώστε να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι, ας το πάρουμε έτσι, να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι, ας το πούμε έτσι. Όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει εάν και εφόσον γιατί κάποια κυβέρνηση, κάποιο σχήμα κυβέρνηση θα υπηρετήσει ένα συγκεκριμένο σύστημα, ή το ένα ή το άλλο. Εμείς λοιπόν λέμε ή ότι... και κάποια συμφέροντα. Σίγουρα. Τα οποία εκείνα είναι, που μας έχουν αλλάξει τη ζωή. Εμείς λέμε λοιπόν ότι μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα το οποίο ζούμε δεν είναι δυνατόν να είναι ευχαριστημένοι και να είναι και κερδισμένοι και αυτοί που θέλουν τα κέρδη και οι εργαζόμενοι που παράγουν τον πλούτο να απολαμβάνουν αυτά που πραγματικά παράγουν. Για μας είναι άδικο το καπιταλιστικό σύστημα, γιατί εκμεταλλεύεται τον παράγοντα άνθρωπο, ναι. Γίνεται πιο άγριο, γιατί τώρα ο ανταγωνισμός του κεφαλαίου είναι πολύ μεγάλος. Είναι και... γεγονός αυτό που λέτε, και πραγματικά υπάρχουν μεγάλες... Και ζούμε τώρα μεγάλες αυτές που κουβεντιάζουμε. Αποκλίσεις. Ζούμε την καταβαράθρωση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Όχι μόνο της Ελλάδας. Στο όνομα της ανταγωνιστικότητας. Στο όνομα της ανταγωνιστικότητας. Και όχι μόνο, τέλος πάντων. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι αυτό που λέτε όμως το θέτω εγώ από μια άλλη γωνία. Από τις υπάρξεις του ανθρωπίνου γένους στον πλανήτη Γη δεν υπάρχει πάντοτε η εκμετάλλευση από κάποιον ανθρώπων αναλόγως, ας πούμε. Πάντοτε είχαμε, δηλαδή το καπιταλιστικό σύστημα, θέλω να πω, είναι από τη γέννηση του ανθρώπου. Δεν είναι ακριβώς από τη γέννηση του ανθρώπου. Το καπιταλιστικό σύστημα και μερικούς αιώνες που έχει κατακτηθεί, γιατί είχαμε τη φεουδαρχία πριν, είχαμε άλλα κοινωνικά συστήματα. Αυτό λέω. Και σιγά σιγά περάσαμε. Δηλαδή είχαμε το φεουδάρχη, ο οποίος καθόταν στον πύργο του. Μετά με αστικές επαναστάσεις καθιερώθηκε. Το οποίο καπιταλιστικό σύστημα, κατά τη δική μας άποψη, χρεοκόπησε, έχει φτάσει στα όρια του. Δηλαδή έχει ό,τι είχε να δώσει. Γιατί η πλειοψηφία του πληθυσμού, ας το πούμε, στη γη επάνω, είναι, η δυνατότητα να πολεμήσουν τη μειοψηφία. Γιατί οι καπιταλιστές, και όταν λέω καπιταλιστές εννοώ τα μεγάλα, δεν τα καταφέρνουμε όμως. Γιατί αυτή τη στιγμή όλος ο πλανήτης διοικείται από 8 ή από 20 μεγάλες δυνάμεις, που δεν ξέρουμε ποια ονόματα κρύβονται από πίσω. Σίγουρα κρύβονται, είναι οι καπιταλιστές. Και αυτή τη στιγμή χρωστάει η Ελλάδα, χρωστάει σε αυτούς. Σίγουρα χρωστάει, και δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Χρωστάει, δεν είναι μόνο η Ελλάδα, όλος ο πλανήτης. Όλος ο πλανήτης. Συμβαίνει αυτό, κύριε Φελουρή, γιατί ο κόσμος δεν έχει πιστέψει στη δική του δύναμη. Γι' αυτό και εξακολουθεί... Ή φοβάται. Να... Υπάρχει και το αίσθημα του φόβου, σίγουρα. Σου λέει θα με απολύσουν, γιατί, γιατί και πέρα από την απόλυση και πολέμους ήδη έχουν κάνει. Ναι. Και άδικους, μάλιστα. Βεβαίως άδικους. Όλοι οι πόλεμοι, εκτός από τις απελευθερωτικά κινήματα, όλοι οι άλλοι πόλεμοι είναι άδικοι. Έχουμε τώρα και συμμετέχουμε και εμείς. Το δυστύχημα είναι και ότι και στο Αφγανιστάν με δικές μας. Εντάξει, εμείς είμαστε βοηθητικοί, μπορώ να πω. Αλλά δεν έχει σημασία. Εξαρτούμε στις εντολές του ΝΑΤΟ. Και είμαστε μια χώρα, παρόλο ότι είμαστε μικροί, αναλογικά προσφέρουμε πολύ μεγάλο κομμάτι από το προϋπολογισμό μας στις δαπάνες του ΝΑΤΟ. Και οι εξοπλισμοί που παραλάβαμε και που παραλαμβάνουμε και με τα υποβρύχια τα γνωστά. Θα μπορούσαμε να φύγουμε από το ΝΑΤΟ και να μην κινδυνεύσουμε από τη γειτονιά μας. Πώς το βλέπετε? Η άποψη μας σήμερα είναι ότι το ΝΑΤΟ δεν μας προστατεύει, όπως δεν προστάτευσε και την Κύπρο. Η Κύπρο διχάστηκε στο ΝΑΤΟ. Δεν μας προστατεύει. Καθώς και δεν μας προστατεύει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ακούω από πολλούς ότι προστατεύει τα σύνορα και αυτό. Δεν μας προστατεύει ούτε. Δεν μας προστατεύει. Ακριβώς. Ουσιαστικά δεν μας προστατεύει από εξωτερικό κίνδυνο. Δεν είναι μόνο αυτό.
και όλα τα ναρκοπαίδια που υπήρχαν παλιότερα και το ένα και το άλλο, αυτά έχουν καθαριστεί τελείως. Οπότε κάποιος που επιβουλεύεται την ανεξαρτησία μας περνάει άνετα χωρίς να τον σταματήσει και κανένας. Σίγουρα τώρα προσπαθούν να κάνουν το τείχος, λέει, για να σταματήσουν. Καλά, το τείχος είναι για τους σουραλαδρομετανάστες. Ναι. Δεν ισχύει για τους μετανάστες, βέβαια, ισχύει, είναι άλλο θέμα. Ισχύουν οι συμφωνίες που έχουμε υπογράψει, Σέγγεν, το Δουβλίνο 2, γι' αυτό και έχουμε όλους αυτούς τους χιλιάδες που μπορούν και εκατομμύρια. Έχουν εγκλωβιστεί στην Ελλάδα. Έχουν εγκλωβιστεί στην Ελλάδα. Ενώ δεν είναι ο στόχος τους η Ελλάδα. Και προσωπικά έχω κουβεντιάσει με αρκετούς που είναι στον χώρο μας. Μας ενδιαφέρει να τα ακούσουμε. Με άλλο προορισμό. Και η θέση του δικού μας κόμματος είναι ότι να δοθούν έγγραφα, να πειθαρχήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να δοθούν έγγραφα ταξιδιωτικά για να φύγουν για άλλες χώρες. Γιατί τώρα είναι εγκλωβισμένοι εδώ πέρα και ζούμε αυτή την κατάσταση που. Το θέμα είναι ότι και να τους δώσουμε ένα έγγραφο. Δεν ξέρω, έτσι έχω ακούσει, δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει. Να τους δώσουμε ένα έγγραφο, ένα χαρτί τέλος πάντων με τη φωτογραφία τους, που να λέει και το όνομά τους, γιατί στους περισσότερους δεν ξέρουμε ούτε τα ονόματά τους. Μπορούμε να τα βρούμε, άμα θέλουμε. Μπορούμε να τα βρούμε. Τέλος πάντων, γιατί λένε, όλοι λέγονται Χασάν. Αλλά το θέμα είναι το εξής: θα πάνε, ας πούμε, στη Γερμανία και η Γερμανία θα τους ξαναφορτώσει πάλι και θα τους στείλει στην Ελλάδα. Δεν τους στείλει στην πατρίδα τους. Το ζητούμενο είναι ότι δεν κάνουμε και αυτό το πράγμα μέχρι τώρα. Δεν το έχουμε κάνει. Ναι. Δεν δίνουμε. Πειθαρχούμε σε αυτά που μας. Παίρνουμε χρήματα σαν κράτος. Κάποια χρήματα παίρνουμε. Τώρα, τι ακριβώς χρήματα δεν μπορώ να σας πω. Δεν τα ξέρει κανένα. Ότι κάποια χρήματα παίρνουμε σχετικά με την περίθαλψη στάγα των μεταναστών για πρώτη. Αυτό όμως, εντάξει, από πλευράς ανθρωπισμού έχετε δίκιο ότι θα πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι είναι πιναλέοι εντός εισαγωγικών. Εμείς, για να ολοκληρώσω για τους μετανάστες, επειδή πιθανά έχουν και παραξηγηθεί, ας πούμε. Εμείς λέμε ταξιδιωτικά έγγραφα σε αυτούς που θέλουν να φύγουν, σε αυτούς που έχουν ζητήσει πολιτικό άσυλο, γιατί πρέπει να δούμε και έναν άλλο παράγοντα. Που κινδυνεύουν στην πατρίδα τους. Ποιοι τους ανάγκασαν. Ακριβώς. Να φύγουν από την πατρίδα τους. Γιατί κανένας, κύριε Αντώνη, δεν φεύγει από το σπίτι του αν δεν υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη ή κίνδυνος, ας πούμε. Εγώ με παιδιά από το Αφγανιστάν που έχω κουβεντιάσει. Και νέα παιδιά, 20 χρόνια, 21, φύγαμε, λέει, γιατί θα πηγαίναμε στον πόλεμο και θα σκοτωνόμαστε. Και λέμε, λοιπόν, σε αυτούς που θα παραμείνουν εδώ να έχουν πλήρη εργασιακά δικαιώματα, ασφάλιση, φορολογία και όλα τα υπόλοιπα, ό,τι δικαιώματα και ό,τι υποχρεώσεις έχει ένας Έλληνας εργαζόμενος. Γιατί τώρα γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης. Ναι. Όταν σήμερα, ας πούμε, ξέρω εγώ, υπάρχουν, δουλεύουν, ακούω, και με 8 ευρώ την ημέρα Πακιστανία, είναι εξωφρενικό, δεν είναι. Παρόλο ότι υπάρχει και ο νόμος, αυστηρός νόμος, ότι σε περίπτωση που βρεθεί κάποιος που δεν έχει έγγραφα, που δεν έχει άδεια να δουλεύει κλπ, είναι συνυπεύθυνος και ο εργοδότης. Οι νόμοι είναι λάστιχο εδώ από ό,τι ξέρετε. Ναι. Και εφόσον εξυπηρετούν μια κατάσταση, τους αφήνουμε στην απραγία. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέγεται ότι ενώ είναι ένα, λέγεται σαν αριστερός φορέας, αριστερό κόμμα, παρόλα αυτά δεν ακούγεται να συμφωνεί με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Μάλλον το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν συμφωνεί με το ΣΥΡΙΖΑ για τις απόψεις του. Και έχουμε ακούσει την κυρία Παπαρίγα, η οποία είναι σαφής, κατηγορηματική, μια και εκπρόσωπη το Κομμουνιστικό Κόμμα, ότι δεν τηρεί βασικές και στοιχειώδεις, ας το πούμε, αρχές για κάποιες διαδικασίες που πραγματικά θα μπορέσουμε να πιστέψουμε στην αριστερή αυτή δύναμη ότι θέλει το καλό της Ελλάδος. Εσείς τι έχετε να μας πείτε, δηλαδή μέσα σαν κομματικό στέλεχος που είστε, πώς βλέπετε